Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, η σημερινή κινητοποίηση, η μαζική, μαχητική παρουσία όλων μας εδώ είναι μια ζωντανή απόδειξη ότι η οργή και η αγανάκτηση που όλοι νιώθουμε κάτω από το βάρος των εξελίξεων των τελευταίων ημερών μπορούν και πρέπει να μετατραπούν σε οργανωμένο αγώνα και διεκδίκηση. Έχουμε δίκιο, συνάδελφοι, να είμαστε οργισμένοι. Έχουμε δίκιο γιατί όλοι εμείς, οι εκατοντάδες φοιτητές από τη Θεσσαλία, όπως και εγώ, δεν περιμέναμε ότι μέσα σε λίγα 24 ώρα θα ερχόμασταν αρχικά σε θέση να ψάχνουμε τους δικούς μας ανθρώπους και τις οικογένειές μας για ολόκληρες μέρες. Ότι θα βλέπουμε τις πόλεις και τα χωριά μας να βρίσκονται αυτή τη στιγμή κάτω από το νερό, ενώ ακόμα μετράμε τα θύματα της καταστροφής αυτής. Ότι θα βλέπαμε ολόκληρα χωριά, όπως και το δικό μου στο Νότιο Πήλιο, να μένουν χωρίς νερό, τρόφιμα, φάρμακα και ρεύμα, αποκλεισμένα τελείως 60 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη του Βόλου. Ότι θα βλέπαμε γειτονικά σπίτια και επιχειρήσεις πλημμυρισμένα, ανθρώπους που το πρωί έλεγες μια καλημέρα, το βράδυ να τους ψάχνεις στα συντρίμια. Διεκδικούμε εδώ και τώρα, με ευθύνη της κυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας, των Ιδρυμάτων, να πάρθουν άμεσα μέτρα στήριξης για όλους τους φοιτητές πληγέντες. Να δοθεί εδώ και τώρα έκτακτο επίδομα για όλους τους φοιτητές από τις πόλεις της Θεσσαλίας που επλήγησαν. Άμεση εισδοχή όλων των πληγέντων φοιτητών στις εστίες. Απαιτούμε άμεσα να ενοικιαστούν δωμάτια ξενοδοχείων με ευθύνη των Ιδρυμάτων για τη δωρεάν στέγαση των φοιτητών. Τώρα να πάρθουν μέτρα για τη διασφάλιση του εξαμήνου με επανεξέταση μαθημάτων και παράταση της προθεσμίας εργασιών, κανένας φοιτητής να μην χάσει το εξάμηνό του. Δωρεάν μετακίνηση για όλους και καλούμε από σήμερα και από εδώ κάθε φοιτητή και φοιτήτρια της πόλης να στηρίξει την πρωτοβουλία των φοιτητικών συλλόγων Θεσσαλονίκης για συλλογή ειδών ανάγκης για τους πλημμυροπαθείς κατά τόπου στις σχολές μας. Απλώνουμε το χέρι σε όποιον συνάδελφο και συναδέλφισά μας το έχει ανάγκη. Τους καλούμε να απευθυνθούν στους εκλεγμένους και το φοιτητικό σύλλογο της σχολής τους να ζητήσουν βοήθεια. Όλες αυτές τις μέρες ακούμε την κυβέρνηση, τους εκπροσώπους της, διάφορους εκπροσώπους κομμάτων που κυβέρνησαν τη χώρα για να κρύψουν τις εγκληματικές ευθύνες της πολιτικής που όλοι αυτοί ακολούθησαν, να μιλάνε για ακραία καιρικά φαινόμενα, για θεομηνία που ακούει σε διάφορα ονόματα, να επικαλούνται την κλιματική αλλαγή. Αλήθεια, τους ρωτάμε. Η κλιματική κρίση άφησε ολόκληρες πόλεις και χωριά χωρίς αντιπλημμυρικά έργα. Η καταιγίδα Ντάνιελ φταίει για τα τσιμεντωμένα και βουλωμένα ρέματα. Υποτιμούν ακόμα και την νοημοσύνη μας για να κρύψουν ότι μέσα σε ένα μόλις μήνα ο λαός πρώτα βρέθηκε αντιμέτωπος με τις καταστροφικές πυρκαγιές και τώρα βρίσκεται στο έλεος των πλημμυρών. Όλοι εμείς, οι φοιτητές του Πολυτεχνείου, η μελλοντική πολιτική μηχανική, γνωρίζουμε ότι στον 21ο αιώνα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες επιστημονικές, τεχνολογικές για σύγχρονα μέτρα αντιπλημμυρικής θωράκισης. Το διδασκόμαστε στα ίδια μας τα μαθήματα. Αυτή όμως η αλήθεια σκοντάφτει εκεί που σκοντάφτουν και τα έργα αντιπυρικής και αντισυσμικής προστασίας. Στη μικρή επιλεξιμότητα λόγω χαμηλού εκτιμόμενου ποσοστού κέρδους, όπως ομολογεί κοινικά σχετική έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό την ώρα που η κυβέρνηση και το κράτος τους, ενώ μόλις το πρώτο εξάμηνο του 23 συγκέντρωναν 33,7 δισεκατομμύρια από τη φορολογία των οικογενειών μας και ετοιμάζονται να δώσουν μόνο στην πόλη μας κοντά στο 1 δις για εμβληματικές, όπως τις χαρακτηρίζουν επενδύσεις, όπως η ανάπλαση της ΔΕΘ, το flyover και η ανάπλαση του Ανατολικού Παραλιακού Μετόπου, επιλέγουν να μην δίνουν κυριολεκτικά δεκάρα τσακιστή για τις ανάγκες του λαού. Τέτοιες λοιπόν είναι οι προτεραιότητές τους. Και αυτές οι προτεραιότητες των κερδών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων σε βάρος τελικά των αναγκών του λαού και της νεολαίας είναι που έχουν φέρει και σε αυτή την κατάσταση τα πανεπιστήμια μας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο μεγαλύτερο πανεπιστήμιο των Βαλκανίων, το ΑΠΙΘΙΤΑ, στο ίδρυμα που στεγάζει 85.000 φοιτητές, σύμφωνα με ανακοίνωση ομολογία της Συγκλήτου, τα κτίρια κρίνονται ως μια ασφαλή. Αντισυσμικός έλεγχος, όπως λένε, έχει να γίνει εδώ και δύο δεκαετίες. Πολλά κτίρια έχουν υποτυπώδη ή και ανύπαρκτη πυρασφάλεια. Είναι λοιπόν το ίδιο κράτος που κοιτάζει στην τσέπη τους φοιτητές για να τους προσφέρει ακόμα και τα πιο βασικά, όπως στέγη και σύντηση. Στους 5.000 νέους πρωτοετής συναδέλφους μας που θα μπουν τώρα στα πανεπιστήμια στη Θεσσαλονίκη, παρέχονται μόλις 133 δωμάτια εστιών. Στο ΔΠΑΕ,
Σε ολόκληρο ίδρυμα δεν υπάρχει καν επίσημη εστία για τους φοιτητές, ενώ στο ΠΑΜΑΚ οι νέοι διαδραστικοί πίνακες δεν μπορούν να κρύψουν την ανυπαρξία υποδομών, το μάθημα μέχρι και στο γυμναστήριο του Πανεπιστημίου, τη ζήτηση με αντίτιμο. Απέναντι σε όλα αυτά, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, σε όσοι ετοιμάζουν στις σπουδές και τον μέλλον μας, απέναντι σε όσοι σχεδιάζουν για εμάς χωρίς εμάς, υπάρχει λύση. Ο αγώνας, η οργάνωση, η συλλογική διεκδίκηση, η κοινή δράση των φοιτητών και των συλλόγων τους με τους εργαζομένους και τα εργατικά σωματεία που φωτίζει καθημερινά ότι έχουμε δύναμη, δεν είμαστε μόνοι. Τέτοια είναι και η δράση των συμφοιτητών μας στη Θεσσαλία. Μας δίνουν ελπίδα και αισιοδοξία οι συνάδελφοί μας στη Λάρισα, στο Βόλο, στις άλλες περιοχές και χωριά που με αποφασιστικότητα και αυταπάρνηση δίνουν τη μάχη να σώσουν σπίτια, να απεγκλωβίσουν ανθρώπους. Μας γεμίζει δύναμη, συνάδελφοι, το ότι αυτές τις ώρες δεν έμεινε κανείς με σταυρωμένα τα χέρια, ούτε περίμενε να λογαριαστεί μετά και πήραν την κατάσταση στα χέρια τους. Έκαναν τη νύχτα μέρα, συνάδελφοί μας, παιδιά σαν και εμάς, εκεί που κινούμε τα εργατικά σωματεία, για να μην αφήσουν κανένα μόνο του. Έκαναν για άλλη μια φορά πράξη τελικά, το μόνο ο λαός σώζει το λαό. Οι φοιτητές της Θεσσαλονίκης, από εδώ και σήμερα τους φωνάζουμε, είμαστε δίπλα σας. Όλα όσα βλέπουμε μας κάνουν ακόμα πιο σίγουρους ότι η μοναδική ελπίδα βρίσκεται στη δική μας δράση, στην οργάνωσή μας, στον αγώνα για σύγχρονους όρους σπουδών, δουλειάς και ζωής για όλους. Εδώ και τώρα διεκδικούμε την αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης στον ύψος των αναγκών των ιδρυμάτων, πτυχία με πλήρη και κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα που να εξασφαλίζουν δουλειά στο επιστημονικό αντικείμενο, τώρα να δοθεί λύση στον εφιάλτη της φοιτητικής στέγης για χιλιάδες συναδέλφους μας με 400 ευρώ μηνιαίο στεγαστικό επίδομα, άμεση επινοικίαση ξενοδοχείων για τους ετούντες δωμάτιο στις εστίες, δωρεάν και ποιοτική σύντηση και μετακινήσεις για όλους τους φοιτητές και έρευνα για τις ανάγκες για την προστασία του λαού και της νεολαίας και όχι για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, τα επικίνδυνα σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για όλα αυτά, οι φοιτητές με τους συλλόγους μας θα βρεθούμε στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Καλή δύναμη.